Ελληνίδες, Έλληνες, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τα αισθήματα όλων μας τούτες τις ώρες. Η χώρα ζει μια ανίποτη τραγωδία. Δεκάδες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν. Και αυτό είναι αβάσταχτο για τον καθένα και την καθεμιά. Πιο πολύ βέβαια για τις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αλλά και για όσους από εμάς βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Για όσους κατανοούν ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ζωή. Σήμερα η Ελλάδα πενθεί και στη μνήμη όσων χάθηκαν κηρύττουμε τριήμερο εθνικό πένθος. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε το πένθος να μας καταβάλει, γιατί αυτές οι ώρες είναι ώρες μάχης, ενότητας, θάρρους και πάνω απ' όλα αλληλεγγύης. Γιατί μόνο έτσι, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να σταθούμε απέναντι στην τραγωδία. Η Ελλάδα περνάει μια μεγάλη δοκιμασία. Τέτοιες ώρες δεν υπάρχουν διαφορές. Θα έρθει η ώρα τους όταν θα αναζητήσουμε, ελπίζω με σεβασμό στους νεκρούς, τα πώς και τα γιατί. Τώρα είναι ακόμα η ώρα της κινητοποίησης και του αγώνα. Αγώνα για να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί, αγώνα για να νικήσουμε τη φωτιά, αγώνα για να βρούμε τους αγνοούμενους, να μην θρηνήσουμε άλλες ζωές και να απαλύνουμε τον πόνο όσων έχουν πληγεί. Με απόλυτο σεβασμό και βαθιά αναγνώριση στους πυροσβέστες μας που δίνουν έναν απίστευτα ηρωικό αγώνα, στους διασώστες του ΕΚΑΒ, στους άντρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων του λιμενικού και της αστυνομίας που χθες έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, με απέραντο σεβασμό στους χιλιάδες εθελοντές που δίνουν αυτή την ώρα το παρόν στο μέτωπο της ζωής, θέλω να δεσμευτώ ότι τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Τίποτε και κανέναν δεν θα αφήσουμε χωρίς τη συνδρομή της πολιτείας αβοήθητο. Αλλά και τίποτα δεν θα μείνει χωρίς απαντήσεις. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ξένους ηγέτες που έσπευσαν να μου εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Η Ελλάδα περνά μια από τις δυσκολότερες στιγμές. Τους ευχαριστούμε που η σκέψη τους είναι δίπλα μας. Με ενότητα και πίστη στις δυνάμεις μας θα σταθούμε όρθιοι. Σας ευχαριστώ.